Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου δεύτερη ώρα με αλλαγή θέματος και καλεσμένων. Πηγαίνουμε αμέσως δίπλα μου. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας. Και ο πολύ καλός συνάδελφος Λάμπρος Καλαρίτης, διευθυντής στα Παραπολιτικά FM. Καλησπέρα. Και οι τρεις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα εξωτερικά θέματα και τα διεθνή θέματα. Και με την ιδιαιτερότητα της Θράκης. Και της Θράκης, θα συζητήσουμε βέβαια και τη Θράκη, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνοι θα θέλουν να κάνουν ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα στην Αμερική, ενδεχομένως και για το εάν επηρεάζει ή όπως επηρεάζει και τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική μιας υπερδύναμης όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσδιορίζεται από τα πρόσωπα που ηγούνται κάθε φορά του Λευκού Οίκου. Είναι σταθερή και έχει έναν προσανατολισμό ο οποίος είναι και διαρκής. Και γι' αυτό το λόγο είναι και επιτυχής τις περισσότερες φορές για λογαριασμό των δικών της συμφερόντων βεβαίως. Να. Από εκεί και μετά εκτιμώ ότι η ανάλυση των αμερικανικών εκλογών και στα ευρωπαϊκά μέσα αλλά και στην Ελλάδα έγινε με τα μάτια του Έλληνα ή του Ευρωπαίου δημοσιογράφου. Δεν έγινε δηλαδή με τα μάτια του Αμερικανού ψηφοφόρου. Για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα και σε βάθος την αμερικανική πολιτική και την αμερικανική κοινωνία, ήταν εμφανές ότι ο κύριος Τραμπ είχε σοβαρότατες πιθανότητες να κερδίσει την αντισυστημική ψήφο και άρα και να κερδίσει και την κούρσα αυτής της εκλογής. Αυτό φάνηκε έντονα το τελευταίο διάστημα, αλλά όποιος το είχε παρακολουθήσει από την αρχή έβλεπε ότι είχε πιάσει έναν σφιγμό που δυσκολευόταν να αντιληφθεί το σύστημα εξουσίας της Αμερικής. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα θα δούμε αν η διοίκηση αμερικανική. Κάτι, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είπατε για τη συστημική ψήφο. Ναι. Έτσι. Αντισυστημική ψήφο ήταν και στη Μεγάλη Βρετανία στο Brexit. Τελικά το σύστημα που τυχαίνει εδώ πέρα να το εκφράζουν είτε κεντρώες κυβερνήσεις δημοκρατικής στην Αμερική είτε σοσιαλδημοκρατικές στην Ευρώπη, αυτό το σύστημα δεν παίρνει τα μηνύματα των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι. Αντί να κάνει διόρθωση πορείας, δηλαδή αφήνει να πηγαίνουν σε ψήφους όπως το Brexit, τον Τραμπ ή αύριο τη Λεπέν. Το λάθος του συστήματος είναι ότι έγινε πολύ ελιτίστικο τις τελευταίες δεκαετίες. Κλείστηκε δηλαδή πάντοτε σε συγκεκριμένους κύκλους εξουσίας και δεν άφησε ανοιχτή την πόρτα και τον παράθυρο για να ανανεώνεται σε ένα ποσοστό του, δημιουργώντας την αίσθηση των ίσων ευκαιριών. Αυτό δημιούργησε ένα στρατό ανθρώπων οι οποίοι ένιωσαν ότι καταπιέζονται και συνεχώς κυβερνώνται, διοικούνται από τα ίδια πρόσωπα σε όλα τα επίπεδα, στην πολιτική, στην αγορά, στο πανεπιστήμιο, στη διοίκηση κτλ. Και όταν αυτό το πιέζει πάρα πολύ, κάποια στιγμή εκδηλώνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Τραμπ το αντελήφθη νωρίς, έπαιξε πάνω σε αυτό, εμφανίστηκε ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που καταστράφηκε 2-3 φορές και ξαναφτιάχτηκε. Προσπάθησε και πέτυχε να μιλήσει στις ψυχές των μέσων Αμερικανών, των λευκών, των φτωχών, των ενδεχομένως αυτοδημιούργητων πιο πιστικά και κατάφερε να κερδίσει την κούρσα. Ουσιαστικά αυτό που σημαίνεται όμως είναι ότι η ελίτ αυτή αποφασίζουν και διατάσσονται. Και δεν καταλαβαίνει πώς ζει ο κάτω κόσμος. Γιατί αυτό πληρώνει. Κοιτάξτε, η Ευρώπη και αυτό στην πληρώνει. Ελλάδα και στην... Η Ευρώπη αυτό πληρώνει. Η Ευρώπη. Άρα έχουμε ένα ουσιαστικά νομιμοποίησης, έτσι. Σαφώς. Το οποίο έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την μείωση του ποσοστού ανανέωσης των πρωταγωνιστών. Δηλαδή το ότι δεν έχει εσωτερική ανανέωση στο σύστημα. Έχει να κάνει στην Ευρώπη, όμως, αν γυρίσουμε πίσω εδώ, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μία γραφειοκρατική ηγεσία των Βρυξελών, η οποία δεν έχει καμία μα καμία δημοκρατική νομιμοποίηση ή επικοινωνία με τα προβλήματα της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, αποφασίζει χωρίς να μπορεί να συναισθανθεί κατ' ελάχιστον τι επιπτώσεις έχει κάθε απόφασή της πάνω στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται δύο συνήθως φαινόμενα τα οποία συγκρούονται και τα οποία είναι το ίδιο επικίνδυνα και τα δύο. Από τη μια ένας λαϊκισμός ισοπεδωτικός και από την άλλη ένας ελιτισμός τυφλός. Και χάνεται η κοινή λογική. Η εκλογή του Αμερικανού Προέδρου αφορά μόνο την εσωτερική πολιτική ή αλλάζει τη διεθνή? Δηλαδή σήμερα θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική που είχε ο Ομπάμα προς τις άλλες χώρες στον πλανήτη? Επειδή μιλάμε για μια υπερδύναμη, είναι προφανές ότι ενώ... Την κανονίζει ο πρόεδρος ή επί... Κοιτάξτε, υπάρχει μια, όπως είπε και ο κ. Τηλιανίδης, υπάρχει μια ισχυρότατη γραφειοκρατία η οποία καθορίζει σε γενικές γραμμές τα πράγματα προς τα που κινούνται. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος μπορεί να δώσει
οδηγίες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ θα διαφοροποιηθεί σε συγκεκριμένα θέματα σε σχέση με τους προκατόχους του. Θα διαφοροποιηθεί σίγουρα στη συμφωνία με το Ιράν, επί Ομπάμα είχε προσεγγίσει η Αμερική το Ιράν. Ο Τραμπ θεωρεί καταστροφική τη συμφωνία με το Ιράν. Επίσης, είναι σαφές ότι ο Τραμπ θα κινηθεί πολύ πιο κοντά προς την επίσης σκληρή δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα συμφωνήσουν σε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι και το Ιράν. Εκείνα που αφορούν σε εμάς, νομίζω, σχετίζονται με τη Ρωσία. Με τη Συρία, καταρχήν, με τη Συρία. Αυτό είναι, σχετίζεται με τη Ρωσία. Ο Τραμπ θεωρεί ότι... Με τη Ρωσία δεν καλά, λέει. Ναι, κακώς η Αμερική έχει μπει σε μια διαδικασία ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία. Θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να κατευθυνθεί σε καινούριους στόχους, όπως τρομοκρατία, μετανάστευση, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με το ριζοσπαστισμό που υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου. Και πιστεύει ότι με τη Ρωσία πρέπει να προχωρήσουν μαζί. Αυτό σημαίνει ότι στη Συρία μπορεί να τα βρούνε. Εάν τα βρουν Αμερική και Ρωσία στη Συρία, τότε η Τουρκία θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι θα είναι και το κουρδικό μέσα. Θα είναι και το κουρδικό μέσα. Αλλά κυρίως είναι το ότι η Τουρκία προσπάθησε να παίξει σε δύο ταμπλό. Προσπάθησε να παίξει με τη Ρωσία για να εκφοβήσει την Αμερική να τα βρει μαζί της. Εάν η Αμερική τα βρει απευθείας με τη Ρωσία, τότε εκείνος που θα έχει το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η Τουρκία. Σωστό. Και νομίζω κάποιες εκτιμήσεις ότι δεν έχει πολλές συμπάθειες με την Τουρκία, ο Τραμπ είναι έτσι. Κοιτάξτε, δεν δείχνει να συμπαθεί πολύ την Τουρκία. Έγιναν διάφορες προσπάθειες να συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Τραμπ σε ανύποπτο χρόνο τον Αύγουστο. Τελικώς ο Τραμπ επέλεξε να συναντηθεί με τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και τον Σίσι, τον Αιγύπτιο στρατηγό και αρχηγό της χώρας. Επέλεξε να μην συναντηθεί με τον Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, στην Τουρκία η ομάδα Ερντογάν είναι ευχαριστημένη που βγήκε ο Τραμπ, διότι ο Γκιουλέν, το νούμερο ένα εχθρός τους, είχε χρηματοδοτήσει αφιδώς την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον. Οπότε αυτοί θεωρούν ότι είναι καλό που δεν βγήκε Κλίντον, διότι θα ήταν με τον νούμερο ένα εχθρό τους. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πράξη. Σε εμάς, νομίζω, το μόνο θέμα το οποίο μπορεί να φανεί άμεσα, γιατί για την Ελλάδα, για την Αμερική, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δευτερεύοντα θέματα. Το μόνο θέμα στο οποίο μπορεί να φανεί άμεσα η αλλαγή πολιτικής είναι στο θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της στάσεως που έχει η Αμερική ως προς το θέμα του αν θα συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ελλάδα, η οικονομική βοήθεια, ο δανεισμός, αν θα πρέπει να διακόψει το πρόγραμμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κυρίως η πίεση για τη ρύθμιση του χρέους. Όλα αυτά. Γιατί μέχρι στιγμής το ΔΝΤΑ πίεζε να γίνει ρύθμιση του χρέους ώστε να θεωρηθεί βιώσιμο προκειμένου να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα μαζί με τους Ευρωπαίους. Να επισημάνουμε δύο παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της κυβέρνησης Τραμπ. Το πρώτο είναι ότι ελέγχει και το Κογκρέσο. Ναι, οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και το Κογκρέσο. Το δεύτερο όμως, και είναι αξιοσημείωτο αυτό και για την ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι ότι παραδοσιακά ηγετικά στελέχη των Republicans όχι μόνο δεν ψήφισαν Τραμπ, αλλά το δήλωσαν κιόλας. Και αυτό δεν ξέρω τι ρήγμα μπορεί να δημιουργήσει στην ομοιογένεια αυτής της παράταξης που καλείται τώρα να πάρει δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις. Λάμπρο, αυτός ο διασημός, θα λέω, των εταιρείων δημοσκοπήσεων και των ΜΜΕ, φουλ στήριζαν όλη την επίθεση κατά Τραμπ. Εδώ βλέπουμε την κλιμάκωση μίας αμφισβήτησης της παγκόσμιας ατζέντας, η οποία προσπαθεί να επιβληθεί από άκρους άκρους στον πλανήτη. Το Brexit ήταν το πρώτο ισχυρό σημάδι. Και εκεί οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω και εκεί το σύστημα είχε πέσει να στηρίξει την παραμονή της Βρετανίας κλπ. Εδώ επαναλαμβάνεται το γεγονός, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Πάλι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν ήταν έξω. Στημένες δηλαδή ουσιαστικά. Αν, υποθέσουμε ότι πέφτουν έξω και δεν είχαν μεταβληθεί σε εργαλείο πίεσης και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Άρα εδώ τι έχουμε. Βλέπουμε μία αμφισβήτηση η οποία ξεκινήσει από την Ευρώπη. Με την δυναμική της Λεπέν, με τον Ορμπάν στην Ουγγαρία, με την αύξηση των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στην Αυστρία, στη Γερμανία κλπ. Με το ελληνικό, όχι αν θέλετε, στο δημοψήφισμα που μετεβλήθησε, ναι. Το Brexit ήταν το πρώτο πολύ ισχυρό σημάδι. Τώρα ακολούθησε η εκλογή του Τραμπ, ο οποίος οπορτουνιστικά το πιστεύει, επικοινωνιακά, εν πάση περιπτώσει, έπαιξε στην αντισυστημική ψήφο. Και εδώ έχουμε το παράδοξο, ένας Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή ο υποψήφιος για την προεδρία της κατεξοχήν συστημικής χώρας, αυτή δίνει τον τόνο του συστήματος διεθνώς, να βγαίνει με αντισυστημική ψήφο. Άρα έχουμε μια σοβαρή αμφισβήτηση της ατζέντας αυτής
Και αυτό έχει να κάνει με το ότι όλη αυτή η ατζέντα λειτουργεί και εξελίσσεται ερήμην των κορμών της κάθε κοινωνίας. Στη Βρετανία. Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Με τον κορμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία πολιτική η οποία δίνει έμφαση στις μειονότητες, στις περιθωριακές ομάδες, στην μετανάστευση, σε οτιδήποτε εκτός από τον κορμό της κάθε κοινωνίας. Ο Τραμπ που έπαιξε στο βασικό κορμό, στο λευκό, μέσω λευκό Αμερικανό. Στην Βρετανία, γιατί ψήφισαν Brexit, ψήφισαν για οικονομικούς λόγους, για τη μετανάστευση. Διότι και εκεί είχε αγνοηθεί η αντίδραση. Το πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο. Ναι, η αντίδραση. Στη Γαλλία και γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών, όχι από άποψη ή από χόμπι, για συγκεκριμένους λόγους. Μία οικονομική πολιτική, η οποία συνθλίβει ποιους, πάλι τον κορμό της κοινωνίας, τη μεσαία τάξη, και μία μεταναστευτική πολιτική, η οποία πάλι αγνοεί τη μεσαία τάξη και τον κορμό, τον εθνικό κορμό της κάθε κοινωνίας. Έχουμε λοιπόν μία αντίδραση όπου οι δυτικές κοινωνίες ζητούν να διασφαλιστεί ή να επιστρέψει όπου χαθεί η εθνική κυριαρχία, η διασφάλιση των συνόρων, η κατά το δυνατόν ομοιογένεια των κρατών και η επιστροφή του ελέγχου της πολιτικής. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα άλλο που έχει συμβεί είναι ότι όσο προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χάνεται ο δημοκρατικός έλεγχος. Όσο μεταβιβάζεται κυριαρχία σε κεντρικό επίπεδο, τόσο λιγότερο ελέγχουν τις εκτελέσεις της πολιτικής. Και αυτό που λέγεται πριν νωρίτερα, ότι δεν παίρνουν τα σημάδια, λειτουργούν ερήμην των κοινωνιών. Κάποια στιγμή θα αντιδράσουν. Ποιος αποφασίζει, γιατί όπως επισημαίνει για την κυριαρχία, η κυριαρχία είναι και η τράπεζα, αυτό που είναι σήμερα μια αρχή τράπεζα. Ναι. Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα ήταν, είχε αποφασίσει με 12-2 κόντρα στις επιλογές που υπήρχαν από την κυβέρνηση. Ξανά έγινε και σήμερα πάλι το ίδιο μήνυμα. Ναι. 12-1. Άμα προσέξετε, υπάρχει πριν από λίγο. Ενώ ότι ο βασικός μέτοχος που ήταν το Χουσού με 40% μετοχικό κεφαλαίο, τον γράψαν στα παλιά τα παπούτσια. Πέρασε η άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που η εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα θέλει να περάσει σε ξένα χέρια. Αν παρατηρήσετε η επικοινωνιακή πολιτική των περισσότερων αμερικανικών ΜΜΕ που στήριζαν την Κλίντον, παρουσίαζαν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιδραστικούς, ξενοφοβικούς, ρατσιστές κλπ. Του Τραμπ, συγγνώμη, του Τραμπ, του θύματος ΣΥΡΙΖΑ. Του Τραμπ ως αντιδραστικούς, ρατσιστές κλπ. Άρα, τι έκαναν, στην ουσία είχαν στραφεί εναντίον της βασικής δομής ακόμα της αμερικανικής κοινωνίας. Και αυτή είναι η πάντως, Λάμπρο, επίτρεψε μου να πω ότι μπορεί και οι άλλοι να μιλάνε για το σεβασμό των δικαιωμάτων, των μειονοτήτων, των ομοφυλόφιλων, των γυναικών κτλ. Που είναι θέματα τα οποία αγγίζουν τη μεσαία τάξη. Οικονομικά όμως τη μεσαία τάξη την τζακίζουν. Δηλαδή, ένα από τα βασικά στοιχεία, όπως διάβαζα τουλάχιστον και ήταν στην ανάλυση νομίζω του Guardian, ήταν ότι ναι, μεν ο Ομπάμα μείωσε την ανεργία, ωστόσο οι ανισότητες διευρύνθηκαν. Yeah. Το βιωτικό επίπεδο του μέσου Αμερικανού, της μεσαίας τάξης, είναι καθυλωμένο. Μια νέα τάξη στους στοχούς εργαζόμενους. Μα γι' αυτό ότι κάνουν πολιτικές οι οποίες βοηθούν, ενισχύουν τους πάντες πλην του κορμού. Όχι, γιατί τα δικαιώματα στα οποία αναφέρονται αγγίζουν τον κορμό, αλλά είναι στο επίπεδο του πολιτισμού τους, της κουλτούρας τους, δεν είναι στο οικονομικό επίπεδο. Η τάξη όμως, η μεσαία τάξη, θέλει και η βελτίωση απτή, συγκεκριμένη, του βιωτικού του επίπεδου. Σπύρο, η δημοκρατία δεν ευδοκιμεί παντού. Η δημοκρατία προϋποθέτει μία μεσαία, ο βασικός φορέας πολιτικών αλλαγών σε κάθε κοινωνία και το κατεξοχήν δημοκρατικό τμήμα είναι κυρίως η μεσαία τάξη, με την ευρεία έννοια. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να ευδοκιμήσει δημοκρατία σε μία μεσαία τάξη, σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας. Προσπαθούν να χαϊδέψουν στο επίπεδο της κουλτούρας και των δικαιωμάτων, ναι, την τζακίζουν οικονομικά. Ναι. Ακόμα και σε επίπεδο δικαιωμάτων. Όταν βλέπεις ότι η πρεμούρα τους είναι το πώς θα διασφαλιστούν δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων κλπ. Και αυτά λειτουργούν εις βάρος ή η κοινωνία εκτιμά ότι λειτουργούν εις βάρος της, θα αντιδράσει. Και ναι, εκεί υπάρχει πίεση. Μην ξεχνάς ότι στην περίοδο που υπήρχε το λεγόμενο χαρούμενο χρήμα και δεν υπήρχε μόνο στην Ελλάδα, υπήρχε σε όλο τον κόσμο, όλη αυτή η κουλτούρα των δικαιωμάτων μια χαρά απηχούσε τις μεσαίες τάξεις. Δεν υπήρχε και επίση σε τέτοιο βαθμό. Μια παρατήρηση. Πριν από μερικά χρόνια δημοσιεύθηκε μια μελέτη των αρχισυντακτών και των θεματικών συντακτών του Economist, αν θυμάμαι καλά, η οποία κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, πώς θα είναι ο κόσμος το 2050. Εκεί λοιπόν η πρόβλεψη που γίνεται από ειδικούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις οικονομικές και τις γεωπολιτικές και τις περιβαλλοντικές εξελίξεις, προβλέπουν ότι θα δημιουργηθούν καινούργιες συνθήκες που θα οδηγήσουν στην δημοκρατικοποίηση των αυταρχικών καθεστώτων και στην αυταρχικοποίηση των δημοκρατικών καθεστώτων.
προβλέπουν τις μετακινήσεις των πληθυσμών και πώς θα επηρεάσουν αυτές τη βούληση των ψηφοφόρων, προβλέπουν τις περιβαλλοντικές αλλαγές και πόσο θα επηρεάσουν την οικονομία και προβλέπουν επίσης και την απομάκρυση των κέντρων αποφάσεων από την κοινωνία, κάτι το οποίο, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, δολοφονεί σταδιακά τη μεσαία τάξη και δημιουργεί μεγάλη απόσταση μεταξύ φτωχών και πλουσίων, μεταξύ των ασκούντων την εξουσία και των αποδεχόμενων τα αποτελέσματα της εξουσίας αυτής, κάτι το οποίο μεταβάλλει συνεχώς τις κοινωνίες μας. Αυτό ζούμε τώρα. Δηλαδή, δέστε τι γίνεται στην περιοχή μας από τις μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών. Δέστε πώς λειτουργεί ο φόβος στην επανεμφάνιση των ακραίων κομμάτων. Δέστε πώς αντισυστημική ψήφος συνδέεται με παρατάξεις οι οποίες κατά κανόνα εξέφραζαν στο παρελθόν την τάξη και τη μεσαία τάξη και την καθιστική τάξη κτλ. Ενώ κόμματα τα οποία θεωρούνται σε παλαιότερες εποχές προοδευτικά, όπως ήταν η Δημοκρατική στην Αμερική, σήμερα είναι ταυτισμένα πλήρως με το κατεστημένο, το οποίο χρεώνεται όλη αυτή την μεταβολή σε βάρος κοινωνίας. Αυτά λοιπόν, αν θέλεις να τα αντιμετωπίσεις και σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και σε οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να δεις τι μεταβολές έρχονται και να τοποθετηθείς με έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, για παράδειγμα, είναι αυτή που αφαιρεί πλέον το δικαίωμα να ελέγχει τις τράπεζές σου ή τις αποφάσεις τους. Η Γερμανία όμως αυτό πώς το αντιμετώπισε, έκανε εξωσυστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν την ευελιξία που είχαν οι παλιές παραδοσιακές τράπεζες να βοηθούν, αν θέλετε, την πραγματική οικονομία, χωρίς να λογοδοτούν στην Κεντρική Τράπεζα. Ναι, αλλά ελέγχει και την Κεντρική Τράπεζα η Γερμανία μέσω της Bundesbank. Δεν είναι μόνο μέρη ο έλεγχος εκεί. Είναι ότι δηλαδή, από το ποσοτικό πρόγραμμα χαλάρωσης, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο καθηγητής ο κύριος Μελάς, με οικονομικά στοιχεία, έχει βγει κερδισμένη η Γερμανία κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει εκτός η οικονομία της Ελλάδας, ναι, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη ακόμη και για την αναγωγή αυτού στον Brexit. Αυτό το πράγμα λειτουργεί. Οι Βρετανοί, δεν έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Έχουμε όλο αυτό να λειτουργεί. Επικυριαρχία της Γερμανίας έχουμε, που λειτουργεί όλο το σύστημα υπέρ της Γερμανίας. Δεν τοποθετούμαστε, αλλά κάνουμε μια αξιολόγηση. Θα σας πω λοιπόν τότε, είπα αυτή τη λογική που λέτε, ότι η απόφαση του Brexit των Βρετανών ήταν μια, θα έλεγα εγώ, έξυπνη σε εισαγωγικά απόφαση. Διότι η Βρετανία αυτή τη στιγμή είναι στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ένα πόδι μέσα και το άλλο πόδι έξω, και περιμένει να δει τι θα γίνει. Αν δει ότι η Ευρώπη βρίσκει το βηματισμό της, ενδεχομένως να αποφασίσει το Κοινοβούλιο να αναιρέσει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Αν δει ότι η Ευρώπη μετατρέπεται σε μια γερμανική ηγεμονία, τότε θα επιδιώξει να διευρύνει τον κύκλο της επιρροής της στις δυνάμεις που τον είχε στο παρελθόν, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Ιταλία, και αμέσως βρισκόμαστε ενώπιον ενός τοπίου που το είχαμε ζήσει τελευταία φορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά όμως. Θα μου επιτρέψετε, έχουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πολύ καλό συνάδελφο και τον ευχαριστούμε από την Αμερική. Μιχάλη Ιγνατίου, δημοσιογράφος και διευθυντής του site mignatiou.com. Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι. Από την Αθήνα. Πες μας, η επόμενη μέρα της Αμερικής, ποια είναι τώρα εκεί? Πανηγυρίζει, διασκεδάζουν, χορεύουν. Εδώ στην Ουάσιντον υπήρχε, Μάκη, έτσι, μια πολύ μεγάλη ηρεμία και αυτό οφείλεται κυρίως στον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος έκανε μια πολύ πολύ ενοχική ομιλία. Ξέρεις, στο τέλος αυτή τη χώρα τα βρίσκουν οι πολιτικοί, τα βρίσκουν και πολύ γρήγορα και μακάρι να μπορούσαν και οι δικοί μας οι πολιτικοί στην Ελλάδα να τους μιμηθούν. Τα βρήκαν ήδη από την πρώτη μέρα, έτσι δείχνει, Μιχάλη. Τα έχουν βρει εντελώς από την πρώτη μέρα. Αύριο έρχεται εδώ ο κύριος Τραμπ. Θα συναντηθεί με τον κύριο Ομπάμα στο Oval Office, στο Λευκό Οίκο. Να του δείξει λίγο για τους χώρους που, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου. Ήταν μια δύσκολη ενημέρωση, πρέπει να σας πω, και για τον εκπρόσωπο. Διότι συνάδελφοι άλλα περίμεναν και άλλα τους βγήκαν. Η ανατροπή πώς έγινε, Μιχάλη? Η ανατροπή πώς έγινε? Δεν τη βλέπανε ούτε δημοσκοπείς, την είδαν, ούτε οι μεγάλες εφημερίδες. Λοιπόν, αυτό που η άποψη που κυριαρχεί πια σε αυτήν την χώρα είναι ότι την προεδρία, την εκλογή, την έχασε η Κλίντον. Δεν την κέρδισε. Μήπως θέλει ο Ομπάμα όμως από την πολιτική του στα 10 χρόνια? Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Ομπάμα, δεν έτρεχε ο Ομπάμα τις τελευταίες 10 μέρες. Ενώ η πολιτική του που οδήγησε κάποιες τάξεις να ψηφίσουν αντίθετα. Θα σου απαντήσω και για αυτό.
αν δεν τρέχει τόσο πολύ, αν δεν είχε σαρώσει την Αμερική για δύο εβδομάδες από τη μια και την άλλη. Ήταν μεγαλύτερη διαφορά. Θεωρώ ότι η κυρία Κλίντον θα είχε χάσει τουλάχιστον 3-4 μονάδες. Δεν ήταν ελκυστική η υποψηφιότητα Κλίντον τελικά, Μιχάλη. Σε ό,τι αφορά την πολιτική του κ. Ομπάμα. Μάγει ο κ. Ομπάμα δεν προκάλεσε στην Αμερική. Ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα ενωτικός. Μην ξεχνάμε ότι είχε απέναντί του το Κογκρέσο, στο οποίο κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ο άνθρωπος προσπάθησε να περάσει πολλά νομοσχέδια, αλλά έβρισκε πάντα αντίσταση. Και ξέρεις, δεν ήθελε να βάζει και συνέχεια βέτο και να υπάρχουν συγκρούσεις με τους Ρεπουμπλικάνους. Το σύστημα στην Αμερική είναι τέτοιο ότι μπορεί να εκλέγει ένας πρόεδρος, αλλά πρέπει να περάσουν κάποια πράγματα από το Κογκρέσο. Γιατί αν δεν έχεις ένα φιλικό Κογκρέσο, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορούμε για την ήττα της κυρίας Κλίντον τον πρόεδρο Ομπάμα. Θα σου το πω διαφορετικά. Η οικογένεια Κλίντον προκαλεί σαν χώρα. Προκαλεί με πολλούς τρόπους. Είναι τρομακτικό το γεγονός για μένα ότι ζητούσαν τις ψήφους των φτωχών ανθρώπων, των Αφροαμερικανών, των Ισπανόφωνων και την ίδια στιγμή δήλωνα στην εφορία έσοδα 250 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, είναι πρέπει... Γιατί την κατεβάσανε, Μιχάλη, αυτά δεν τα ξέρανε. Γιατί την κατεβάσανε την Κλίντον. Δεν τα ξέρανε. Είναι η ιστορία του εκατομμυρίου. Πάμε αλλού γιατί την κατέβασε. Κάτι γνώμη μου, χωρίς να είμαι και ο πλέον ειδικός προς Θεού, έτσι. Κάτι γνώμη μου, εκβίασαν σε εισαγωγικά η λέξη η οικογένεια και οι άνθρωποι τους το Δημοκρατικό Κόμμα. Κατέβηκε πρώτη δηλαδή στις προβληματικές. Δήλωσε δηλαδή ότι ήταν υποψήφια πρόεδρος και με το που δήλωσε ότι ήταν υποψήφια πρόεδρος βγήκαν και 4-5 δημοσκοπήσεις όπου την είχαν 70% μπορώ να ρωτήσω. Το άλλο 30%. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Η γνώμη μου γι' αυτό λόγο φοβήθηκε ο αντιπρόεδρος Biden και δεν κατέβηκε σε αυτή την κούρσα, διότι αν είχε κατεβεί θα τον είχε σαρώσει τον κύριο. Μιχάλη, κύριο Στυλιανίδης. Κύριε Ιγνατίου, καλησπέρα. Κύριο Στυλιανίδης. Καλημέρα εκεί μάλλον. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να επηρεάσει την ανοιχτή διαδικασία του διαλόγου που γίνεται για το Κυπριακό η εκλογή Τραμπ και προς ποια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, να σας απαντήσω. Γνωρίζαμε ότι εάν κέρδιζε η κυρία Κλίντον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Biden, είχε εκφράσει την πρόθεσή του ανάλογα με το τι θα συμβεί στην Ελβετία, να κατέβει στην περιοχή, δηλαδή να επισκεφθεί την Λευκοσία, την Άγκυρα, την Αθήνα και να κάνει αυτό που το ονομάζουμε shuttle diplomacy. Τώρα πρέπει να συνεννοηθούν πια. Νομίζω ότι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Έχω δει και την αίσθηση ότι αλλάζει και η σημασία της επισκέψης του Προέδρου Ομπάμα στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Όπως αντιλαμβάνεστε από επίσκεψη, είναι βεβαίως ιστορική, μην τον συζητάμε, αλλά από ουσία νομίζω μειώνεται, διότι θα γίνει μια επίσκεψη αποχαιρετισμού. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, η πολιτική του Προέδρου Ομπάμα με την πολιτική της κυρίας Κλίντον δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές. Αν θα έλεγα ότι συμφωνούσα στο 90% με τον κύριο Τραμπ, όπως αντιλαμβάνεστε, ο ένας είναι στο Φεγγάρι και ο άλλος είναι στον Άρη. Ναι. Οπότε δεν θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν θα υπάρχει συνέχεια αυτό που θα συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση. Του κυρίου Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ έχει άλλη πολιτική, έχει διάφορες σκέψεις περίεργες για τη Γερμανία. Είναι και ένας άνθρωπος αιμονικός και δεν ξεχνάει αυτά που έγιναν πριν από τις εκλογές. Δεν θα ξεχάσει τι έκαναν οι Γερμανοί εναντίον του, δεν θα ξεχάσει τι έκαναν μερικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε ότι την ημέρα των εκλογών ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής είπε ότι εμείς αν εκλεγεί θα του μιλάμε και τέτοια πράγματα. Εντάξει, πάντως αρχίζαν ήδη να του μιλάνε. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στη Φαρονιά. Μιχάλης Ιγνατίου, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικός συνάδελφος, γνωρίζει πολύ καλά. Είναι Κεφαλονιά από το Λιξούρι, έχεις εσύ. Α, μάλιστα. Το Λιξούρι δεν είναι Κεφαλονιά. Όχι. Ποτέ δεν ήταν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Διοσυρίου. Τώρα, ο Τραμπ θα έχει μεγάλες διαφορές από τους... Κοιτάξτε,
στο εξωτερικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Το πιο σημαντικό νομίζω θα είναι η προσέγγιση με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα στο ΝΑΤΟ ένα ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιεργείται κυρίως από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες ήταν δορυφόροι της Σοβιετικής Ενώσεως και τώρα αισθάνονται ότι βρίσκονται στη γωνία. Και βρίσκεται στη γωνία η Ρωσία και μπορούν μέσω του ΝΑΤΟ να τις επιτεθούν. Αποτέλεσμα είναι ότι στο ΝΑΤΟ ζουν ένα δεύτερο ψυχρό πόλεμο. Ο Τραμπ λέει ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Σημειώνω επίσης ότι ο Τραμπ λέει στη Ρωσία να τα βρούμε στη Συρία. Εσείς έχετε στρατό στην περιοχή, μπορούμε να τα βρούμε. Έχει ως εχθρό του την Κίνα. Και έχει ως εχθρό του την Κίνα για κάτι το οποίο είπε νομίζω πολύ επιτυχημένο ο κ. Καλαρίτης προηγουμένως. Ο μέσος Αμερικανός λευκός ψηφοφόρος που τον ψήφισε σκέφτεται ότι έχασε τη δουλειά του γιατί το εργοστάσιο στο οποίο δούλευε έχει πάει στην Κίνα. Και ο Τραμπ λέει ότι αυτό που συμβαίνει με την Κίνα, να έχουμε στείλει όλη την παραγωγή μας εκεί πέρα, γιατί είναι πιο φτηνά, έχει οδηγήσει στη χώρα μας στο να έχει μεγάλη ανεργία και να έχουμε ένα τεράστιο εξωτερικό χρέος στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους των ΗΠΑ. Είναι σε ύψος αρκετών, νομίζω, 3 εκατομμυρίων. Τρεις εκατομμυρίων. Και ο Τραμπ, λοιπόν, θεωρεί ως εχθρό του την Κίνα. Λέει, παράδειγμα, για τη Βόρεια Κορέα. Η Βόρειος Κορέα εξαρτάται από την Κίνα. Εάν πιέσω εγώ την Κίνα, η Βόρειος Κορέα, εκ των πραγμάτων, θα σταματήσει να φέρεται όπως φέρεται. Γιατί η Κίνα είναι εκείνη που της δίνει το πάνω χέρι. Ως προς το ΝΑΤΟ έχει επίσης ενδιαφέρουσες απόψεις. Λέει ότι δεν συμφωνώ να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα η Αμερική για το ΝΑΤΟ. Εν ανάγκη, ας πούμε, ότι θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Εάν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να θεωρούν ότι εμείς θα ξοδεύουμε τόσα χρήματα για αυτούς. Δεν θα είναι χωροφύλακας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει η χώρα του πρωτίστως εσωτερικά. Βλέπουμε να γυρίζει πίσω ο τροχός το 1922-1920. Ο Βίλσον είχε βάλει την Αμερική στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κέρδισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική με τους στρατιώτες της και έφτιαξαν τις συνθήκες ειρήνης και την κοινωνία των εθνών βασισμένες στις αρχές του Βίλσον. Ο Βίλσον γυρίζει πίσω στην Αμερική και τους λέει ψηφίστε τα. Και στη Γερουσία και σε δύο διαδοχικές πληροφορίες το καταψηφίζουν. Και η Αμερική μένει εκτός παιχνιδιού. Διότι σου λέει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Πρωτίστως μας ενδιαφέρει η δική μας ευημερία. Εμείς χάνουμε τη δική μας ευημερία εξαιτίας σας. Αυτό το λέει και στο βιβλίο που έβγαλε πριν τις εκλογές ο Τραμπ. Ο οποίος απευθυνόμενος στο μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο λέει ότι έρχονται τα παιδιά σου που πολέμησαν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν τυλιγμένα στην Αμερικανική σημαία. Και όταν εγώ πήγα να μιλήσω στους ολιγάρχες αυτών των κρατών, οι οποίοι είχαν νοικιάσει ακριβές σουίτες στα πεντάστρα ξενοδοχεία στο Παρίσι και βλέπαν τον πόλεμο από το CNN, και τους ζήτησα τιμή Σένεκεν για αυτά τα παιδιά, τους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν, να έρθουν να επενδύσουν στην Αμερική, μου είπαν ότι η αγορά της Αμερικής δεν προσφέρει προνομιακούς όρους τώρα και προς το παρόν δεν το σκεφτόμαστε. Έπαιζε αυτή τη ρητορική, την οποία την περιγράφει στο βιβλίο που έβγαλε και το οποίο από ό,τι ξέρω θα βγει και στην Ελλάδα, θα κυκλοφορήσει. Και βεβαίως μία μέση οικογένεια Αμερικανού που είχε υποστεί κάτι από τους πολέμους αυτούς στην οικογένειά της, ένα μέλος της οικογένειας, λειτουργούσε συναισθηματικά υπέρ του Τραμπ και όχι υπέρ της... Πολύ σύντομο σχόλιο. Είναι ενδιαφέρον ότι στα άτομα τα οποία βρίσκονται είχε μια πενταμελή ομάδα η οποία τον συμβούλευε για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όλα τα άτομα πλην ενός ήταν πολύ νεαρής ηλικίας. Ενώ είχε ανθρώπους να πάρει από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και έχει και Έλληνες. Έχει και έναν Έλληνα, τον Τζόρτζ Παπαδόπουλος. Κάποιος είχε έρθει, κάποιοι είχαν έρθει, νομίζω. Εδώ είχαν καμία επαφές πριν τις εκλογές. Ο Παπαδόπουλος πάντως είναι βασικός τέλεχος της πολιτικής του και είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με ενεργειακά θέματα. Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει προσέγγιση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και μεταφορά ενεργειακών αποθυμάτων του Ισραήλ. Όχι διά της Τουρκίας. Τώρα δεν καταλαβαίνω μέχρι τώρα. Αυτό είναι αφεντικό η Τουρκία. Αυτό που λέει ο κύριος Συρίγος. Είναι ελέγχη τις τρεις χώρες. Με αυτό που λέει ο κύριος, με αφορμή αυτό που λέει, υπάρχουν ευκαιρίες, ακόμα και στην κατάσταση που είμαστε, εάν το πολιτικό προσωπικό της χώρας διαβάσει σωστά, κάνει σωστή ανάγνωση και ανάλυση, και δεν αναφέρουμε μόνο στην κυβέρνηση, αναφέρουμε συνολικά, δεν είναι εθνική πολιτική είναι, κάνει σωστή ανάλυση και ανάγνωση των θέσεων του Τραμπ και του επιτελείου του, υπάρχουν δυνατότητες να ανακτήσει η Ελλάδα ένα ρόλο
τον οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό απολέσει. Λόγω της οικονομικής κατάστασης έχει απολέσει και μέρος του γεωπολιτικού της δυναμικού. Υπάρχει περιθώριο. Αν διαβάσει, αν ακούσει κανείς τον Τραμπ και τα πολιτικά του και το θυμικό του και η στάση του απέναντι γενικά στον μουσουλμανικό κόσμο, σε συνδυασμό με την πορεία που έχει πάρει η Τουρκία, την στενή σχέση που έχει με τον Νετανιάχου, δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να εμφανίζεται ως καταναλωτής ασφαλείας, ως ζήτουλας, ως επέτης στην περιοχή. Μειώστε μας το χρέος, προστατεύστε τα σύνορά μας, μας πειράζει η Τουρκία. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά με αυτή τη διοίκηση οι Αμερικανοί θα εκτιμούν πολύ περισσότερο, όπως κάνουν πάντα εξάλλου, τους ενεργητικούς παίκτες και αυτούς που έχουν να προσφέρουν σε ένα σύστημα και αυτούς που καταναλώνουν, που ζητάνε. Όταν ζητάς, θα σου δώσουν ό,τι θέλουν. Όταν έχεις να προσφέρεις κιόλας, μπορείς και να πάρεις κάτι παραπάνω. Κύριε Πύρη, ένα βιβλίο για τη Θράκη και. Θράκη, το επόμενο βήμα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Γιατί έχει ξεχαστεί. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ξεχάσει Θράκη. Κοιτάξτε, είναι μια κατάθεση και μια μελέτη μαζί. Είναι μια μελέτη του θεσμικού πλαισίου που διέπει αυτή τη στιγμή την μουσουλμανική μειονότητα και μια κατάθεση και μαρτυρία βιωμάτων των τελευταίων 15 ετών που εγώ προσωπικά ασχολούμαι και με την ανάπτυξη περιοχής αλλά και με το μειονοτικό ζήτημα. Και δυστυχώς κάποιες προβλέψεις οι οποίες καταγράφονται στο βιβλίο που έγιναν το 2013-2014 παληθεύτηκαν πριν καλά-καλά στη γνώση του μελάνι του τυπογραφείου. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μήνωας προβλέπει ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα αξιοποιήσει τη δημογραφική απογύμνωση της Θράκης και την οικονομική κρίση. Προβλέπει ότι ο Ταγί Περντογάν θα επιδιώξει την πολιτική κυριαρχία και έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αυτό και στην αυτοδιοίκηση και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Προβλέπει ότι κάποια στιγμή θα αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης και έγινε και αυτό προσφάτως. Την αμφισβήτησε και έγινε και αυτό. Εμέσως επανέφερε και το παλιό θέμα του δημοψηφίσματος στην Θράκη. Σωστό. Και προβλέπει και τη λογική της συνδιοίκησης στην περιοχή. Και το τελευταίο που θέλω να το αυτό που πρέπει να προλάβουμε και να τοποθετηθούμε πλέον υπεύθυνο όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχουν τόσοι πολλοί γκουλενιστές στην Θράκη, όπως είπε ο Τσαβούσογλου, ζητώ. Ακούστε, όχι, δεν υπάρχουν. Εγώ όμως φοβάμαι λίγο από αυτή τη παρέμβαση αυτό. Έτσι. Φοβάμαι από αυτή τη δήλωση. Αυτή η δήλωση προσπαθεί να επιρρύψει ευθύνες για προαναγγελθέν τις φασαρίες. Οι διχάζουν την τουρκική μειονότητα της Θράκης. Αυτό είπε ο Τσαβούσογλου. Αυτό είπε ο Τσαβούσογλου. Απαντώ λοιπόν ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δεν έχει τέτοιες διακρίσεις και διαφορές. Ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι φιλήσυχη στη συντριπτική της πλειοψηφία και απολύτως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, χωρίς να έχει απαρνηθεί την παράδοσή της, τη θρησκεία της, τη γλώσσα της κτλ. Και κάθε φορά αναστατώνεται όταν δημιουργείται τέτοιου είδους τεχνητή ένταση, είτε από εθνικιστικές, είτε από φονταμενταλιστικές παρεμβάσεις που προσπαθούν να την χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της γείτονος ή κάποιων συγκεκριμένων κέντρων. Ή να βάλει, να βάλει το ελληνικό κράτος να κάνει τι, να διώκει τους γκουλενιστές όπως κάνουν αυτοί στην Τουρκία. Η Θράκη το έχει ξαναζήσει αυτό το έργο παλαιότερα στη σύγκρουση μεταξύ παλαιομουσουλμάνων και κεμαλιστών. Και νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική διοίκηση πλέον αλλά και η κοινωνία της Θράκης είναι αρκετά όριμη για να μην γίνει εργαλείο τέτοιου είδους πολιτικών. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν επιρρύψουμε ευθύνες απέναντι θα πρέπει πρώτα να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να θυμηθούμε ότι κάθε φορά όταν δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε, όταν δεν είχαμε ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ανάδειξη περιοχής και όταν καταστήσαμε την περιοχή πεδίο μικροκομματικών ή προσωπικών αντιπαραθέσεων, το τίμημα το πληρώσαμε εμείς ως Ελλάδα και η Θράκη βεβαίως πολύ πιο ακριβά από όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία στην οποία προτρέπει το βιβλίο, η οποία είχε υπογραφεί από 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι να συσταθεί μια διακομματική επιτροπή που φαίνεται ότι έχει υιοθετηθεί. Δηλαδή την είχαμε ανακοινώσει στην παρουσίαση την πρώτη του βιβλίου που έγινε ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την υιοθέτησε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γκοζιάς, την προώθησε. Ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε. Ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, μαθαίνω ότι ανταποκρίθηκε. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και τα υπόλοιπα κόμματα για να συσταθεί αυτή η επιτροπή, η οποία να κάνει ένα σχέδιο μέσω μακροπρόθεσμο για την ανάπτυξη και την ανάδειξη περιοχής και να αντιμετωπίσει τη δημογραφική της απογύμνωση και τη μετατροπή της σε πεδίο συγκρούσεων. Εγώ θέλω να πω ότι για αυτό το θέμα
Η παρουσίαση του βιβλίου συνεχίζεται και την Δευτέρα στις 14 του μηνός θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με πρόσκληση του Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών στην Καλλιθέα, στις εγκαταστάσεις τους εκεί, στην Οδό Δημοσθένους, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ναι. Και λίγο, για Θράκη, από την πλευρά σας. Κοιτάξτε. Τι πρέπει να γίνει από την πλευρά των όσων επιδιώχουν της Τουρκίας, που δεν αφήνει η μειονότητα. Μια που αναφέρεται στο βιβλίο. Ο κύριος Τηλιανίδης στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου έχει μια σειρά από προτάσεις για την ενεργειακή Θράκη, για την τουριστική Θράκη, για τη Θράκη ως πεδίο μεταφορών. Υπάρχει μια σειρά από προτάσεις. Το 1988-89 είχε υπάρξει αυτή, αν θα θυμάστε, τις ταραχές που είχαν γίνει τότε στη Θράκη, την εκλογή των δύο ανεξάρτητων μουσουλμάνων βουλευτών. Όλα αυτά έστρεψαν την προσοχή της Αθήνας για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Στη Θράκη φτιάχτηκε μια διακομματική επιτροπή υπό την κυρία Βιρίνια Τσουδερού, η οποία κατέληξε σε ορισμένες προτάσεις. 1990-91. Από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια. Πρέπει να ξαναδούμε τα εργαλεία με τα οποία προσεγγίζουμε την περιοχή. Επί παραδείγματι, η Θράκη σταθερά είναι στους αναπτυξιακούς μας στόχους. Προβλέπονται χρηματοδοτήσεις αν κάποιος επενδύσει στη Θράκη. Αυτή τη στιγμή η περιοχή έχει κυρίως κουφάρια εργοστασίων. Τι λάθος έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, ως προς θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, η απάντηση θεωρώ ότι είναι μόνο μία: εκπαίδευση. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα να έχουν καλή εκπαίδευση και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι να επιλέξουν. Δεν τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη τάση μουσουλμάνων που στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία, διότι θεωρούν ότι παρέχει πολύ καλύτερες δυνατότητες εκπαιδεύσεως. Εκεί μπορεί να τους βάλεις κίνητρα, μπορεί να εισάγεις τις γλώσσες που μιλάνε στο σχολείο. Εισήχθησαν και με πρωτοβουλία του κ. Στυλιανίδη τα θρησκευτικά, το Ισλάμ στα σχολεία όπου φοιτούν μουσουλμάνοι μαθητές. Όλα αυτά είναι κίνητρα για να στρέψει τη μειονότητα προς μια καλύτερη εκπαίδευση. Και με αυτόν τον τρόπο να είναι ενσωματώσει. Το δημόσιο είναι ανοιχτό και στην Αγγλία. Είναι πολύ ανοιχτό και. Διεκδικούν δηλαδή προκήρυξη. Η πολιτική αυτή που ακολουθήθηκε συστηματικά από το 2004 και μετά πολλαπλασίασε τα παιδιά των μουσουλμανικών οικογενειών που επιλέγουν συνειδητά να πάνε στο δημόσιο σχολείο. Πάνω από 7.000 νομίζω έφτασαν να είναι σήμερα. Από εκεί που ήταν με δυσκολία 1.000. Αυτό δείχνει ότι και οι γονείς την αγάπη για το παιδί τους και την αγωνία για το μέλλον του την προτάσουν έναντι του οποιοδήποτε, αν θέλετε, φανατισμού που προσπαθούν κάποιοι να τους εμφυτεύσουν. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που τιμά και την σύγχρονη ελληνική δημοκρατία εκεί, τόσο αποθαρρύνονται οι ακραίες φωνές. Όταν όμως υπάρχει αδιαφορία και κρίση, όταν το ελληνικό κράτος σήμερα, κύριε Κουρή, χρωστάει 260 εκατομμύρια στις επιχειρήσεις της περιοχής, τις οποίες υποχρέωσε να τα βάλουν στους ισολογισμούς τους και δεν τα πληρώνει, και καταργεί τα κίνητρα και κόβει τα προνοιακά επιδόματα από τους ποντίους και δημιουργεί πολιτικές, θα έλεγα, στέρηση στην περιοχή, που θα μπορούσε με έξυπνους τρόπους να την έχει στηρίξει, τότε έρχονται κάποιοι και ψαρεύουν σε θολά νερά. Δηλαδή δημιουργούνται ξανά πεδία σύγκρουσης εθνικισμών, φονταμενταλισμών κτλ. Που δηλητηριάζουν την κοινωνία. Ενώ η Θράκη θα μπορούσε σήμερα πραγματικά να είναι το εργαλείο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι ποτέ δεν άλλαξε χέρια με πολέμους, άλλαζε πάντα με υπογραφές. Και σήμερα έχει τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα η περιοχή αυτή, ή να σηκώσει στην πλάτη της την ανασυγκρότηση ελληνικής οικονομίας και να καταστήσει ξανά την Ελλάδα πρωταγωνιστή στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, ή να κληροδοτήσει στη νεότερη γενιά της χώρας μας το μεγαλύτερο εθνικό θέμα. Πρέπει να προσέξουμε. Λάμπρο. Και μια αναφορά για τους πομάκους θα θέλω να κάνω. Να κρίσω, μάλλον έχεις δίκιο, θα καταλήξω εκεί. Χρειάζονται άμεσα μέτρα, τα οποία αναφέρθηκαν. Το ένα είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό, πέραν της μακροπρόθεσμης πολιτικής, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί χτες όχι σήμερα, μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζεται και με άλλο τύπου διοικητικά μέτρα. Με μεταφορά συγκεκριμένων φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων κλπ. Στην περιοχή. Μπορεί να γίνει χθες αυτό το πράγμα. Το δημογραφικό εκεί. Δεν είχε κάποια κίνητρα. Δεν είπα. Η Εκκλησία, ο κύριος Στυλιανίδης τα ξέρει πολύ καλά. Δεν είπα. Η Εκκλησία προσπαθεί να δώσει κάποια κίνητρα. Από την άλλη, τα αντικίνητρα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός, στο ότι το κράτος είναι δυνατόν να χρωστάει στη Θράκη, ας χρωστάει στο Παγκράτη. Τον οποίο δεν μπορεί να χρωστάει στη Θράκη, 260 εκατομμύρια και να έχει επιχειρήσει εκεί πέρα.
Λοιπόν, να επισημάνουμε κάτι άλλο, μαύρο. Γιατί το επισήμανε σήμερα στη Βουλή κάποιοι βουλευτές από τη Θράκη, στον ασχηματισμό που είναι, δεν υπάρχει ούτε ένας υπουργός από τη Θράκη. Το ένα είναι λοιπόν το δημογραφικό, το οποίο άμεσο 48, θέλει μια σειρά άμεσων διοικητικών μέτρων με μεταφορά για την άμεση αντιμετώπιση φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών κλπ. Το άλλο το μακροπρόθεσμο, γιατί κίνητρα για την εγκατάσταση και την αύξηση του πληθυσμού. Το άλλο είναι η οικονομική ενίσχυση της περιοχής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μυρολατρικά ότι τι να κάνουμε, έχουμε κρίση, ερημώνη και το Δημοκρίτιο, ξέρετε που έχει καταντήσει. Από 17,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό με 28.000 φοιτητές. Έχει σήμερα 5.700.000. Πώς μπορεί να λειτουργήσει? Μια εκατό σχεδιασμό λοιπόν, ακόμα και ειδικού καθεστώτος, έστω και στο πλαίσιο του μνημονίου, επειδή είναι εθνικό θέμα, ξέρετε μερικά πράγματα, δεν μπορεί τα πάντα να εντάσσονται στο στενό λογιστικό κορσέ του μνημονίου. Η Θράκη είναι εθνικό θέμα. Αν λοιπόν χρειαστεί η Ελλάδα να ζητήσει και να επιβάλλει ένα ειδικό καθεστώς επενδύσεων, ας πούμε, στην περιοχή, για να έρθουν πολυεθνικές, τεχνολογικές ή άλλες, να το κάνει. Δεν μπορεί να ζητάμε άδεια και γι' αυτό είναι εθνικό θέμα. Και αυτά θα τα πληρώσει κανένα διεθνής νομισματικό ταμείο, καμία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το άλλο είναι ότι η αδιαφορία έχει φτάσει σε σημείο όπου η Τουρκία, οι πράκτορες της Τουρκίας, επειδή εγώ δημοσιογράφος δεν είμαι πολιτικός και δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπεργώ την πολιτική ορθότητα, ο πρόξενος παραδείγματος θα έπρεπε να έχει απελαθεί μαζί με το κτίριο. Μάλιστα. Εδώ και χρόνια. Έτσι. Και να μην αφήνεται οι πράκτορες Τουρκίας να επιβάλλουν μια de facto συνδιοίκηση εκεί πέρα. Να πρακτορεύουν, να εξάπτουν τα πάθη, να πληρώνουν, να εξαγοράζουν. Τα ξέρει ο κύριος Σιλιανίδης. Και σε ό,τι αφορά τους πομάκους, οι πομάκοι υφίστανται. Τότε μια, που σήκωσε την μπάρα ο Αρσένης, ξανάπεσε την πάλι μπάρα. Απόπειρα βίαιου εκτουρκισμού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το καταγγέλουν οι ίδιοι οι πομάκοι. Και το ελληνικό, το ελλαδικό κράτος κοφεύει. Μάλιστα. Βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι και λένε ότι εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε μια σχέση με αυτό που προσπαθούν να μας κάνουν. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό κράτος, να υπάρχει τέτοια δραστηριότητα εχθρικής δύναμης και να μην ασχολείται κανείς. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να απελαθούν όσοι απελαθούν. Και να εφαρμοστεί η ελληνική διοίκηση όπως εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια. Γιατί δεν είναι αυτό και εσύ. Κοιτάξτε, για το θέμα της απελάσεως. Όχι, όχι, βασικά για τους πομάκους. Για τους πομάκους είναι πολλά λάθη που έχουν γίνει. Μην ξεχνάμε ότι οι πομάκοι είχαν την ατυχία να μιλάνε ένα σλαβικό ιδίωμα που την περίοδο του ψυχρού πολέμου τους κατέτασε σε ενδυνάμει εχθρούς. Θεωρούσαν πέμπτη φάλαγγα. Οπότε για μερικά χρόνια η σκέψη ήταν καλύτερα να εκτουρκιστούν, να είναι με τους συμμάχους μας τους Τούρκους, παρά να είναι με τους εχθρούς Βουλγάρους. Διότι η γλώσσα που μιλάνε μοιάζει πολύ με τα Βουλγάρικα. Πολλά λάθη έγιναν και επί δικτατορίας όταν τσουβάλιασαν μέσα σε όλη την κακιά μειονότητα όλους και εκείνους οι οποίοι ήταν εναντίον της Τουρκίας και πιστεύανε στο σεβασμό των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων που υπήρχε στην Ελλάδα μαζί με τους πράκτορες της Άγκυρας. Και αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια. Πρόβλημα υπάρχει και με τα κόμματα τα οποία κατά καιρούς όταν έρχεται η ώρα των εκλογών έχουν την τάση να επιλέγουν τους ανθρώπους που τους ορίζει το προξενείο. Υπάρχει επίσης πρόβλημα ευρύτερο ως προς την αντίληψη των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι έχουν πολλές φορές την αίσθηση ότι συναλλάσσονται εμέσως με το προξενείο διά των εκπροσώπων του. Είναι πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει από το 1991 και μετά ξεκίνησε αυτή η πολιτική ισονομίας εξωπολιτείας, η οποία συνεχίζεται και η οποία έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Να κλείσουμε με αυτό. Το 2014 είχαμε ευρωεκλογές. Κατέβηκε στην περιοχή ένα κόμμα, το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας. Σαντί, το παλιό κόμμα του Σαντί. Από τους υποψηφίους, κανένας δεν ήταν απόφυτος ελληνικού πανεπιστημίου. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Δείχνει δηλαδή προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς καλή επιτυχία στο βιβλίο. Καλή διαδρομή. Δεν θα το εγκαταλείψουμε εμείς το θέμα, Μάκη. Θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Παραδείγμα σκητάλη, Εμίλιος Λιάτσος και Κόντρα 24. Και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα και kontranews.gr για 24ωρη ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. We'll be right back.